σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερες προκλήσεις και για το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σημανδυράκη, έτσι να μπούμε όσο πιο τηλεγραφικά αλλά και εμπεριστατωμένα ταυτόχρονα γίνεται στο θέμα, να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση, έναν πρώτο απολογισμό, διότι οι Δήμοι εξακολουθούν και λειτουργούν εν μέσω κορονοϊού. Να πω καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να ακούγεται η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε όλη αυτή την πραγματικά πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία ζούμε και να πω ότι οι Δήμοι δεν σταμάτησαν λεπτό να λειτουργούν. Όχι μόνο δεν σταμάτησαν να λειτουργούν, αλλά επιφορτίστηκαν με την συνέχιση κρίσιμων διαδικασιών και δεν αναφέρομαι μόνο στις πάγιες διαδικασίες καθαριότητας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ιδιαίτερα στο κοινωνικό κομμάτι για να μπορέσουν να δώσουν στους πολίτες ένα πλαίσιο ασφάλειας αλλά και ένα επιουσίας πλαίσιο υιοθετώντας και τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του κεντρικού κράτους για να μπορέσουμε όλοι μαζί συντεταγμένα να λειτουργήσουμε και να ξεπεράσουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Και όλα αυτά έχοντας να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία σε διάφορα επίπεδα, όπως πρώτον την υποστελέχωση, η οποία έγινε ακόμα πιο έντονη την περίοδο που διαδίουμε, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού των Δήμων και αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διατάξεις, αναγκάστηκε, επέλεξε και ζήτηκε όπως δικαιούταν, πήρε τις άδειες και την ίδια στιγμή, βέβαια, με μια πολύ μεγάλη αγωνία, να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό το οικονομικό βάρος το οποίο αναλάβαμε επιπλέον από όλη αυτή τη συνολική διαχείριση τη στιγμή. Είχαμε και μετακύληση έσοδα αρμοδιοτήτων στους Δήμους, σωστά, κύριε Σημανδυράκη? Ασφαλώς. Ναι, επιπλέον. Ασφαλώς, και την ίδια στιγμή που τα έσοδά μας όχι απλά έχουν καταρρεύσει, κυριολεκτικά έχουν μηδενιστεί. Νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι συναδελφοί. Μάλιστα. Επομένως, κύριε Μαρινάκη, και θα μου επιτρέψετε να τρέξω λίγο τη συζήτηση, γιατί είστε πολλοί και πρέπει να τοποθετηθείτε όλοι με δίκαιο τρόπο, με αφορμή και σε σχέση με το χρόνο. Επομένως, κύριε Μαρινάκη, μία διαφοροποίηση της πραγματικότητας και για εσάς, με περισσότερες αρμοδιότητες, περιορισμένους πόρους, αυξημένες δυσκολίες. Το πλαίσιο να μας σκιαγραφίσετε σε ό,τι αφορά και το δικό σας Δήμο. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω στους δημότες μου ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου αφορά πρωτίστως εκείνους και λιγότερο το Δήμαρχο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από 6 μήνες, αν μιλούσαμε για τη δημόσια υγεία, κάποιοι έλεγαν μην έχουμε καν δημόσια υγεία. Τώρα καταλαβαίνουμε την αξία. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και ένας διάλογος πόση σημασία και πόσο στηρίζει την κοινωνία ένα ισχυρό δημοτικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς πλαγιοκοπείται με διάφορες ρυθμίσεις, με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, κατά τρόπο μη σύνομο, καθότι το Σύνταγμα λέει ότι όταν μεταβιβάζεις αρμοδιότητα, μεταβάζεις και πόρους. Εμείς όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούν να στηρίξουν στις πλάτες μας μια κοινωνία που πραγματικά και το επιχειρήν αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Αλλά εγώ και σήμερα είχα μια τετράωρη συνομιλία με τους τουριστικούς παράγοντες του Δήμου μου και τους είπα ότι Πέμπτη μεσημέρι θα έχουν όλα τα οικονομικά στοιχεία στη διάθεσή τους και όλοι μαζί θα κόψουμε και θα ράψουμε και θα προσδιορίσουμε την ποιότητα καθαριότητας που θέλουμε, πόσο καθαρή και φωτεινή πρέπει να είναι η πόλη μας και όλος ο Δήμος γενικά, αν θέλουμε να γίνονται έργα στην καθημερινότητα ή αλλιώς ό,τι μπορεί ο Δήμος να κάνει μόνο για να πληρώνει. Πάντως, κύριε Μαρινάκη, στο κομμάτι της υγείας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πάλι από τις τελευταίες ενισχύσεις που δόθηκαν από το κεντρικό κράτος, το νοσοκομείο Ρεθύμνου ήταν εκτός ατζέντας, παρά τις δεσμεύσεις περί του αντιθέτου που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε πολύ τυχεροί στο Ρεθύμνο που δεν έχουμε ουσιαστικά κανένα κρούσμα. Και δύο τα οποία δεν ξέρουμε καν αν ήταν, διαχειρίστηκαν και έχουν ήδη εξέλθει. Και έτσι δεν δοκιμάστηκε το σύστημα. Εκτιμώ ότι ανοίγει ένας καινούριος διάλογος και χρειάζεται πλέον σε μια κοινωνία και πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε τα δημόσια συστήματα. Μάλιστα. Προσδοκώ μέσα αυτή τη ζήτηση να είναι και οι Δήμοι που δυστυχώς απουσιάζουν από οποιαδήποτε εξαγγελία. Πάμε τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Ζερβό για να μας δώσετε κι εσείς μια πρώτη εικόνα των πραγμάτων και των διαδικασιών έτσι όπως αυτές κύλησαν αυτό το διάστημα εν μέσω κορονοϊού για το Δήμο. Νομίζω ότι αυτά που θα πω είναι αυτά που είπαν και οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι. Δυστυχώς, όπως τόνισε ο συνάδελφος από το Ρέθυμνο, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται συνεχώς να στηρίξει το κεντρικό κράτος, χωρίς το κεντρικό κράτος να δείχνει ότι πραγματικά τη σέβεται και την υπολογίζει σαν ισότιμο συνεταίρο
τα ζητήματα που διαχειριζόμαστε. Είναι γεγονός, όπως είπε και ο Δήμαρχος Χανίων, ότι εμείς οι Δήμοι θα διαχειριστούμε την κοινωνική πολιτική. Εμείς ξέρουμε πώς να στηρίξουμε. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι στηρίζεται με κάθε τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες οι οποίοι πάσχουν. Έχουμε λοιπόν μια συνεχή εκροή πορών, χωρίς ποτέ πραγματικά να μας βοηθήσουν. Τελευταίο, αν θέλετε, το οποίο είναι ότι και τους υπολογιστές για τα σχολεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, θα πρέπει να τα καλύψουν με έξοδα ειδική. Όρια να πούμε ότι έχει περάσει και τροπολογία που λέει ότι μπορούμε να ενισχύουμε και τα οικονομικά των νοσοκομείων. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα, έτσι όπως είναι η επιχειρηματικότητα και που οι επιχειρήσεις περνάνε αυτό το τοπίο το δύσκολο που περνάνε, προφανώς δεν θα υπάρξουν έσοδα. Προφανώς δεν θα υπάρξει δυνατότητα πραγματικά να υλοποιηθούν οι στόχοι των Δήμων. Πολύ περισσότερο, αν θέλετε, σε ζητήματα ουσίας, καθαριότητα, κοινωνική πολιτική. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε και για τις ελαφρύνσεις, οι οποίες όλοι έχουν υποσχεθεί στους επιχειρηματίες της περιοχής μας, πώς θα λυθούν νομοθετικά από το κεντρικό κράτος. Και ελπίζω, δεν το έχω δει ποτέ, αν θέλετε, στις τρεις θητείες που έχω, mm-hmm. το κεντρικό κράτος να λάβει υπόψη τις θέσεις της ΚΕΔΕ και η ΚΕΔΕ να λάβει υπόψη της όλους τους Δήμους και όχι μόνο τους αστικούς Δήμους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. Όλο αυτό το διάστημα παράγουμε περισσότερα ή λιγότερα απορρίμματα τώρα που μένουμε στο σπίτι με αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες? Εγώ θεωρώ ότι αυτή την περίοδο τα απορρίμματα έχουν αυξηθεί και ερχόμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον ο δικός μου Δήμος, ότι τα άτομα που δουλεύουν στην καθαριότητα δουλεύουν στο κόκκινο, στο 100%. Δηλαδή, αύριο, αν τυχόν ένας εργάτης καθαριότητας ή ένας οδηγός απορριμματοφόρου πει ότι δεν μπορεί να χτίσει την εργασία του, εγώ θα αναγκαστούμε δηλαδή σαν Δήμος μία σειρά να τη βγάλουμε εκτός με όλες τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει. Όπως είπε και ο Δήμαρχος Χανίων στην αρχή και οι άλλοι δήμαρχοι φυσικά, οι προλέσεις από μένα, οι Δήμοι έχουν εντελώς αποσταλεχωθεί. Δεν υπάρχουν άτομα να δουλέψουν στους Δήμους. Κάθε μέρα μεταβάλλονται αρμοδιότητες και εμείς σαν Δήμος προσπαθήσαμε σε αυτή την περίοδο να κάνουμε και πράγματα παραπάνω από ό,τι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να κάνουμε. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να μαζέψουμε τρόφιμα, να μαζέψουμε εκπαιδευτικά από τους γεωργούς οι οποίοι έχουν καταρρεύσει την περιοχή μας. Δηλαδή, οικονομικά πλέον έχοντας τρία πλήγματα συνεχόμενα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Έχουν καταρρεύσει οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι είχαν το φιλότιμο, είχαν τη διάθεση να μας δώσουν μεγάλη μερίδα των προϊόντων, τα οποία τα δώσαμε σε οικογένειες οι οποίες είχαν τεράστιο πρόβλημα και κάθε μέρα το πρόβλημα αυτών των οικογενειών αυξάνεται δυστυχώς. Και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα προβλήματα όσο περνά ο καιρός. Οι ΔΕΙΑ κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Και όχι μόνο οι ΔΕΙΑ, αλλά φυσικά κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Εμένα στον δρόμο έχουμε εκτός τη ΔΕΙΑ δύο επιχειρήσεις, μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με κομμάτι τουρισμού και μια επιχείρηση η οποία βασικά σαν βασικό στόχο έχει τα σφαγεία τα οποία λειτουργούν στο Δήμο μας. Αυτές οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν, είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν έξοδα, είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν παλιά δάνεια, κινδυνεύουν να κλείσουν εντελώς και να καταρρεύσουν όλες οι επιχειρήσεις αυτές. Είναι ένα θέμα, ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να μπει αμέσως στο τραπέζι. Δεν υπάρχουν περιθώρια δηλαδή, να χάσουμε χρόνο παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, τώρα ίδιο το ερώτημα και για εσάς και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νερού βεβαίως. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι από το δικό μου το Δήμο με το κομμάτι της καθαριότητας έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τη δραστηριότητά μας. Mm-hmm. Έχουμε στο κομμάτι της ΔΕΙΑ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο ότι δεν μπορούμε πραγματικά να εισπράξουμε και εμείς, εγώ που είμαι ένας καινούριος δήμαρχος, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, διότι ο κάθε δημότης τώρα αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται είναι να πάει πληρώσει κάτι ή να πληρώσει μια ρύθμιση που έχει κάνει ή να πληρώσει, ξέρω εγώ, το νερό που έχει καταναλώσει. Σωστά. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να το δούμε όλοι μαζί και στο επίπεδο της ΠΕΔ, αλλά και στο επίπεδο της ΔΕΙΑ, όπως είπε και ο κύριος Νικολιδάτης, γιατί ο κύριος Μαρινάτης που είναι εδώ πρέπει να δει τι θα μας πει σε πανελλαδικό επίπεδο τι γίνεται. Εγώ εκείνο πάντως που έχω διαπιστώσει
είναι ότι δεν ξέρω τι γίνεται στην άλλη Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη οι Δήμοι, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ έχω κάνει μια απολύμανση σε όλους τους χώρους, τους, από τον νηπιαγωγείο, στο παιδικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, σε όλους τους δημόσιους χώρους που είναι στο Δήμο μου. Έχω απολυμάνει δρόμους κεντρικούς στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι, στο Θραψανό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά να αντιπροσωπεύουμε επάξια, νομίζω, τουλάχιστον στην Κρήτη, την κυβέρνηση, το κράτος, την πολιτεία, όπως θέλετε να το πάρετε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα αξιολογηθεί κάποια στιγμή από τους δημότες, αλλά δεν ξέρω το αύριο από την μεριά των οικονομικών πώς θα συμπεριφερθεί το επίσημο κράτος απέναντι σε εμάς. Καταρχήν, καλησπέρα, χρόνια πολλά και εύχομαι και καλύτερα για όλους μας και για τους συναδέλφους και για εσάς και για τις τηλεθεατές μας. Θα σας πω κάτι λίγο εισαγωγικό, γιατί αυτά που πάνε όλοι οι συνάδελφοι ισχύουν. Η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή από το κράτος δεν έχει πάρει στην ουσία ούτε μία επιχορήγηση πριν κάποιον 20.000 ή 30.000. Απ' την άλλη, έχει νομοθετήσει και σωστά το κράτος να απαλλαγούν τα δημοτικά τέλη στη διάρκεια στις επιχειρήσεις. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας, τα δημοτικά τέλη είναι οι μισθοί που πληρώνουμε, η αποκομιδή στους ΦΟΣΔΑ, δηλαδή η συντεδισά σε εμάς, τον ΕΣΔΑΚ, το Ηράκλειο και το καθεξής, η συμβάση των εργολάβων. Όταν λοιπόν θα χαρίσεις 500.000, γιατί μιλάμε για να τα χαρίσεις, και βεβαίως πρέπει να το ψάξουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ισοσκελίσεις, γιατί αλλιώς θα σου κόψει ιδέα το ρεύμα που φωτίζει στους δρόμους ή αντίστοιχα για άλλες υπηρεσίες. Αυτό το κράτος δεν φρόντισε, μας είπε απλώς να τα χαρίσουμε. Ψάχνουμε λοιπόν όλοι οι δήμαρχοι από τους προϋπολογισμούς μας τι μπορούμε να κάνουμε, να ακυρώσουμε άλλα έργα, να ακυρώσουμε άλλες υπηρεσίες, για να μπορέσουμε ο καθένας να δει πιο διάσημα θα μπορεί να απαλλάξει επιχειρήσεις από τα τέλη τα ανταποδοτικά. Δεύτερο κεφάλαιο για τις ΔΕΙΑ που είπατε προηγουμένως. Η ΔΕΙΑ δεν παίρνουν καμία επιχορήγηση ούτε από τους Δήμους ούτε από το κράτος. Ζούνε από τα έσοδα των λογαριασμών. Δεν πληρώνει κανείς. Άρα οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές ΔΕΙΑ ή οι υπηρεσίες σύνδρευσης των μικρομεσαίων Δήμων, είναι νομοτελειακό ότι με το κόστος μισθοδοσίας και τα κόστη των αντιλοστασίων που η ΔΕΗ είναι προσαυξημένη στις ΔΕΙΑ, αντί να είναι μειωμένη, είναι προσαυξημένη. Σημειώστε το αυτό, για κάτι που λέμε όλοι δημόσιο αγαθό να το παρέχουμε καθολικά. Μετεωμένοι να πάθουν πληρωμές, κάποιοι σε 3 μήνες, κάποιοι σε 5 μήνες, κάποιοι σε 6 μήνες, τι θα πάθουνε. Αντιλαμβάνεστε τι θα πάθουνε. Έχει το κράτος και τι λέει, δανείσου, προσέξτε, δανείσου από τα μελλοντικά σου έσοδα, δηλαδή να υποθηκεύσει του μελλοντικού σου πόρου, προκειμένου να έχει ένα κεφάλαιο εκείνη να τα απεξέλθει. Αυτό μα πρότεινε με την νομοθετική ρύθμιση. Εξασφαλίζει, λέει, τάμπλετ στου μαθητέ. Πώ τα εξασφάλισε, αλλάζει, λέει, τον νόμο να αγοράσουν οι Δήμοι. Απ' την άλλη, οι Δήμοι να πάνε στα νοσοκομεία, όπω είπε και ο συνάδελφο από τον Άγιο Νικόλα. Δηλαδή, πρέπει προφανώ εμεί να έχουμε κάποια αποθεματικά που δεν τα ξέρουμε, κάποιε συγκεκριμένε πηγέ χρημάτων, για να μπορούμε να απαλλάσσουμε, να χαρίζουμε και βεβαίω προσπάθειά μα να το κάνουμε αυτό. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μην κλείσουμε και το Δήμο, έτσι. Γιατί όπως σωστά υπόθηκε, Δήμος δεν είναι ο Δήμαρχος, δεν είναι δημοτική αρχή. Δήμος είναι το σύνολο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι την πρωτόγνωρη κρίση αυτή που ζήσαμε και που συνεχίζουμε να ζούμε, την έχει αναλάβει τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο ο κάθε Δήμος. Σε συνδυασμό βέβαια με τις υγειονομικές υπηρεσίες και με κάποιες εθελοντικές ομάδες που πραγματικά είναι δίπλα μας. Μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι η κεντρική κυβέρνηση, πονηρό σκεπτόμενη, θα το πω, εξήγηλε κάποιες επιχορηγήσεις και κάποιες ελαφρύνσεις σε ό,τι έχει να κάνει μόνο στο ιδιωτικό τομέα, σε μεμονωμένους ατομικές, τέλος πάντων, και οι επιχορηγήσεις προς το Δήμος ή οι κατευθύνσεις, τέλος πάντων, για να βοηθήσουν αυτούς που πραγματικά συνέδραμαν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, είναι εκτός χάρτου. Θεωρώ δηλαδή ότι το πρώτο που έπρεπε να πούμε, ότι για να μπορέσουν οι Δήμοι πραγματικά να λειτουργήσουν με τις αυξημένες αρμοδιότητες, με τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο προσωπικό, έτσι έπρεπε από την αρχή να εξηγήσουν σε όλους εμάς, σε και από κεντρικό επίπεδο, ξεκινώντας από την ΚΕΔ και κατευθυνόμενοι προς τα κάτω επίπεδο, ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις και τι σκοπεύουν πραγματικά να κάνουν, διότι η επόμενη μέρα. Να ξέρετε πάλι ότι οι Δήμοι θα τη διαχειριστούν. Το κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση, με την ανάγκη να επιβιώσουν οι μικροί κυρίως Δήμοι, πρέπει να ξέρετε ότι εμείς θα επομιμηθούμε πάλι στη πλάτη μας. Θεωρώ δηλαδή ότι το να ενισχύσεις ένα Δήμο δεν ενισχύεις μια οντότητα η οποία είναι έτσι στον αέρα, δεν ξέρω τι. Ενισχύεις τους ίδιους τους δημότητες. Εμείς αυτή τη στιγμή υπηρετούμε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε την τοπική κοινωνία. Και θεωρώ ότι σταθήκαμε στο ύψος μας
και με το παραπάνω. Οτιδήποτε μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο, είτε συνδράμοντας τις υγειονομικές μας υπηρεσίες, είτε βοηθώντας την υπηρεσία της αποκομιδής των απορριμμάτων, είτε σταματώντας εμείς τουλάχιστον και φαντάζομαι και στους υπόλοιπους Δήμους το ίδιο έχει γίνει. Έτσι, δεν γίνανε πουθενά διακοπές υδρομέτρων ή αφαιρέσεις υδρομέτρων. Οι παροχές, οι κοινωνικές μας παροχές είναι άριστες όσο γίνεται περισσότερες. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε Δήμους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά τοπικά διαμερίσματα και προσπαθούμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό να βρισκόμαστε καθημερινά με την βοήθεια στο σπίτι και με τις κοινωνικές μας δομές. Δηλαδή, κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό.